Βρισκόμαστε εν αναμονή, κυρίες και κύριοι, της ανακοίνωσης που θα δίνει και επισήμως το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Μια ανακοίνωση που όλες οι πληροφορίες από το Προεδρικό Μέγαρο αναφέρουν ότι έχει ήδη συνταχθεί. Είναι λοιπόν θέμα των επόμενων λίγων λεπτών να δοθεί και στην δημοσιότητα. Πάμε να δούμε ποια είναι η αντίδραση μέχρι στιγμής στην Γερμανία. Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Καλό μεσημέρι, Στέφανε. Δεν ξέρω πώς παρουσιάζονται οι εξελίξεις αυτές στη Γερμανία τις τελευταίες ώρες, που φαίνεται λίγο να έχει σταθεροποιηθεί η ροή των πληροφοριών, εν πάση περιπτώσει. Έτσι ακριβώς είναι, τα γερμανικά μέσα αλλά και το Βερολίνο περιμένει από λεπτό σε λεπτό τις, παρακολουθεί από λεπτό σε λεπτό τις εξελίξεις στην Ελλάδα, τηρεί μια στάση αναμονής δηλαδή μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα που περιμένουμε όλοι του Λουκά Παπαδήμου στην Αθήνα. Μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί δεδομένο ότι η επιλογή του πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ικανοποιήσει πολλούς στη Γερμανία σε πολιτική και οικονομία που ζητούν εδώ και μέρες από την Ελλάδα πράξεις και όχι λόγια. Ας μην ξεχνάμε ότι ο οικονομολόγος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, έχει στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη τη φήμη του σκληρά εργαζόμενου ανθρώπου με οξύ αντίληψη. Υπό την θητεία του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βέβαια. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακριβώς. Και έτσι, επειδή ξέρουν την πορεία του, καταλαβαίνουν ότι εκείνος δεν πρόκειται να θέσει ζήτημα παραμονής της χώρας μας στο ευρώ. Και ξέρουν επίσης ότι και η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει η χώρα μας να παραμείνει στο ευρώ. Οπότε, πρώτη αποστολή του Λουκά Παπαδήμου ως Πρωθυπουργός πια θα είναι η υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, η διασφάλιση της έκτης δόσης και φυσικά η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας στο εξωτερικό που τόσο πολύ περιμένουν. Αυτό ήθελα να σου πω, Στέφανε. Προφανώς πρώτα απ' όλα τον θεωρούν ένα αξιόπιστο συνομιλητή λοιπόν αυτή την ώρα. Είναι σίγουρα ένας αξιόπιστος συνομιλητής και από όλα τα ονόματα, από όλους τους υποψήφιους που είχαν ακουστεί τις τελευταίες μέρες όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, είναι ο επιθυμητός εκείνος που θα προτιμούσαν εκείνοι περισσότερο από κάθε άλλο. Παραμένουμε και περιμένουμε τις αντιδράσεις της επίσημης Γερμανία όταν ανακοινωθεί πλέον και επισήμως το όνομα του Λουκά Παπαδήμου στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Επιστρέφουμε εδώ και πάω στον Άρη Πορτοσάλτε, διότι Άρη μίλησες πριν για μια ισορροπία που απαιτείται από εδώ και πέρα. Αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί πέρα από, μάλλον να αντικατοπτριστεί πέρα από το σχήμα αυτής της νέας κυβέρνησης και στην κοινωνία. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, χθες είχαμε μια ανακοίνωση από τη Γενόπ ΔΕΗ που δείχνει ότι κάποια πράγματα είναι και την επόμενη μέρα εδώ και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ναι, θα κατανοήσουν όλοι ότι εμείς θα περάσουμε μια περίοδο με αυτήν την κυβέρνηση. Αμέσως μετά έρχεται η προεκλογική περίοδος και αμέσως μετά θα τοποθετηθούν οι Έλληνες πολίτες για το τι επιθυμούν να γίνει στον τόπο μας, είτε με μια, είτε με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε με μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θα επαναξιολογήσουμε την διετία του κυρίου Παπανδρέου, λεπτομερέστατα, και θα αξιολογήσουμε επίσης από την άλλη πλευρά τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και όλους τα κόμματα και τους προέδρους των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Χρειαζόμαστε όμως μία περίοδο στην οποία θα πρέπει για λίγο να ηρεμήσουμε, προκειμένου να ξαναβρούμε πάλι δεδομένο ότι αμέσως μετά θα έχουμε μία κυβέρνηση με φρέσκια λαϊκή εντολή. Περάσαμε με ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Προφανώς με πολλή δυσκολία την οποία η κοινωνία ενσωματώνει όλες αυτές τις ραγδαίες αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας, ακριβώς γιατί αυτό το μοντέλο με το οποίο διοικηθήκαμε, διακυβερνήθηκε η χώρα, οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε και η πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ διαχρονικά, ήρθε και η πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου με όλη αυτή την αντίληψη της άκρατης φορολογίας και ισοπαίδωσε τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει όμως ταυτοχρόνως να μιλήσει η κοινωνία. Πάμε και στην Πινελόπη Γκάλιου. Ναι. Την έχουμε την Πινελόπη? Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, τώρα. Ναι, Πινελόπη, ναι. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από την ανακοίνωση. Απλά τώρα μας ανακοινώθηκε επισήμως ότι θα γίνει η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης το μεσημέρι στις 2. Ξαναπες το, Πινελόπη, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό σου τηλέφωνο. Η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, Λίδα, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 2. Αύριο το μεσημέρι στις 2 η ορκομοσία, όχι λοιπόν σήμερα όπως αρχικά είχαμε εκτιμήσει. Όχι σήμερα όπως αρχικά άφηνα να εννοηθεί. Πάει όλο πίσω όπως βλέπουμε τώρα. Και η ορκομοσία του Πρωθυπουργού θα είναι αύριο μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση στις 2. Ακριβώς, μάλιστα. Όλοι μαζί. Μάλιστα. Επομένως, σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί, φαντάζομαι απομένει να δούμε αν θα έχουμε έστω την ανακοίνωση της κυβέρνησης σήμερα.
Δεν σε ακούω πολύ καλά, Λίδα. Με ρώτησες αν θα... Αν θα ανακοινωθεί τουλάχιστον σήμερα επισήμως η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, αν αυτό έχει αποσαφινιστεί. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα ονόματα, γιατί αύριο πια είναι η ορκομοσία. Οπότε ναι. Λογικά θέλω να πιστεύω ναι. Τόσο. Δεν έχουμε κανένας είδους πληροφόρηση. Προς το παρόν περιμένουμε την πρώτη ανακοίνωση ακόμη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης. Πινελόπη, ακούς τον Άρη, Πορτοσάλτε. Αν αυτό αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα για τις προγραμματικές δηλώσεις και την ψήφο εμπιστοσύνης. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει πλέον. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα, ναι. Δεν μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, Πινελόπη, εσύ που γνωρίζεις το κανονισμό. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί, έτσι. Νομίζω δεν τίθεται θέμα, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα από εσένα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι στις 2 η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Αυτό γνωρίζουμε έως στιγμής, κυρίες και κύριοι, περιμένοντας πάντα και την επίσημη ανακοίνωση με το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Άρη. Ναι. Καταρχάς, αυτό που περιμένουμε πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις τις άμεσες είναι να δούμε και τα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον κύριο, τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον κύριο Παπαδήμο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι προφανώς αυτά. Προφανώς να δούμε δύο πώς, σε ποια χαρτοφυλάκια θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να δούμε πώς η υπουργή από την προηγούμενη. Για να συμμετάσχουν σωστά, και να σωστά. Διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκια αυτά. Και επίσης για τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν θα παραμείνουν στις θέσεις τους, αν θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στη νέα κυβέρνηση, αν ο κ. Βενιζέλος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, που αυτήν την ώρα εκτιμάται ότι μάλλον θα μείνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που μένουν τα δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, αυτό που λέγαμε και αυτό που έλεγε Σάρη είναι ότι χρειάζεται μια περίοδος λίγο να χαμηλώσουν οι τόνοι. Προφανώς θα υπάρχουν οι αντιρρήσεις, προφανώς. Εγώ όταν λέμε να χαμηλώσουν οι τόνοι, φαντάζομαι ότι μπορούμε να συνοηθούμε. Ότι δηλαδή προφανώς θα ασκηθεί κριτική, προφανώς η αριστερά θα λέει ότι αυτό το μοντέλο είναι το λάθος. Προφανώς. Όλα αυτά είναι προφανή. Όμως χρειαζόμαστε μία περίοδο ηρεμίας, δεδομένου ότι θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα έχει αυτό που λέμε την νοπή εντολή του λαού για να δει. Μέχρι για να τότε όμως, Άρη, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πολιτικές, τις οποίες ήδη έχει δεσμευτεί η χώρα μας και ήδη έχει αποφασίσει και έχει ψηφίσει και έχει περάσει με νομοσχέδια από τη Βουλή. Όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Δηλαδή, δεν είναι ένα διάστημα 3-4 μηνών το οποίο. Δεν θα γίνεται τίποτα και απλά θα περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Και επειδή ακριβώς θα γίνονται πολλά πράγματα, γι' αυτό είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση και θα πρέπει κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που θα τη στηρίξουν στο κοινοβούλιο να τη στηρίξουν ουσιαστικά και να μην παρασυρθούν, γιατί αυτή η παρατήρηση έχει να κάνει στην ματιά που φαντάζομαι θα έχουν κάποιες μερίδες μέσα βουλευτών, μέσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, που θα πολιτεύονται μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο, στηρίζοντας την παρούσα κυβέρνηση, με μάτι και με διάθεση με να πολιτευτούν στην προεκλογική περίοδο ακριβώς. Δηλαδή, αν πρόκειται... Και ίσως το γεγονός ότι δύο πλέον ή τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες θα στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, δίνει και μια μεγαλύτερη ευχέρεια σε κάποιους, ίσως να διαχωρίζουν τη θέση τους. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι μία ψήφος αν λείψει, τότε καταραίει το σύμπαν. Προφανώς, γιατί αυτή η κυβέρνηση γίνεται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι θα διαχειριστεί ζητήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν, βουλευτές ενός μόνο κόμματος να διαχειριστούν. Και επειδή είμαστε ως χώρα σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα Πάμε να πάλι μιλήσει. Στην Πινελόπη, Άρη. Ναι. Έλα, Πινελόπη. Λίδα, τώρα αυτή τη στιγμή ο διευθυντής. Κύριε Παπούλια, θα μας αναγνώσει την ανακοίνωση. Θα σας βάλω το κινητό μου για να ακούσετε. Μάλιστα. Ένα λεπτάκι για να είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, την ανακοίνωση από τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ακούτε το θόρυβο, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Περιμένουμε να αναγνωστεί η ανακοίνωση από τον Διευθυντή του Γραφείου του κυρίου Παπούλια. Λοιπόν, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κάρολου Παπούλια, συναντήθηκαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κύριος Γιώργος Α. Παπανδρέου,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος του λαού κ. Ζαφέρης. Στη σύσκεψη αυτή επιβεβαιώθηκε το πλαίσιο αρχών που διατυπώθηκε στη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών που παρέστησαν στη σύσκεψη της 6ης Νοεμβρίου 2011. Συμφωνήθηκε ότι το έργο της νέας κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011 και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν προτάσεως των πολιτικών αρχηγών που παρευρέθησαν στη σύσκεψη, έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον κύριο Λουκά Παπαδήμο. Η ορκομοσία της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 11/11/2011 και ώρα 14.00. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ναι, την ακούσαμε και πολύ καλά, μάλιστα. Επιβεβαιώθηκε το πλαίσιο των αρχών που συμφωνήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, Πινελόπη, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν με ακούτε λίγο. Βεβαίως, Πινελόπη. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναφερόταν μόνο στο πλαίσιο, στο χρονοδιάγραμμα των συμφωνηθέντων της 26 Σεπτεμβρίου. Όπως ακούσαμε επίσης, ανακοινώθηκε το όνομα του Πρωθυπουργού, του κ. Λουκά Παπαδήμου, ο οποίος και ήδη έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βέβαια, ανακοινώθηκε, όπως είπαμε και νωρίτερα και εμείς, ότι η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 2. Ονόματα προς το παρόν από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουμε ακόμα. Είναι το ρεπορτάζ από εδώ και πέρα, Πινελόπη, πλέον. Ακριβώς. Αφού τελείωσε το πολιτικό θρίλερ στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το επόμενο είναι αυτό πλέον από τα κομματικά επιτελεία. Ακριβώς, να δούμε πότε θα κλείσουν και με ποια ονόματα βέβαια θα κλείσει η λίστα των νέων υπουργών που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η ανακοίνωση, όπως την ακούσαμε κυρίες και κύριοι, από τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Παπούλια. Η ανακοίνωση με την οποία πλέον αλλάζει σελίδα και στην διακυβέρνηση της χώρας. Πάντα μαζί μου ο Άρης Πρωτοσάλτη, αλλά και ο κ. Διαμαντόπουλος. Άρη, να ζητήσω πρώτα δεν υπάρχει χρόνος προσδιορισμού. Δεν προσδιορίζεται χρόνος, ο χρονικό έδρος της κυβέρνησης, ακριβώς. Αυτής κυβέρνησης. Αυτό έχει μέχρι ενδιαφέρον. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί. Συνεπώς όσος χρόνος χρειαστεί για να ολοκληρωθεί. Επίσης είναι ναι. Η υλοποίηση των αποφάσεων και η εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών, της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με αυτή. Με την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής. Έτσι, θέλω να σημειώσω τους πολλούς άσους που θα έχει η χρονική στιγμή στην οποία θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. 11 του 11ου μήνα του 2011. Αν γινόταν και σε 11 το πρωί η ορκομοσία θα ήταν ακόμη καλύτερα. Μήπως δεν γίνεται. Συμπληρώνονταν 8 άσοι. Γιατί ναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο με την ημερομηνία. Μάλλον θα υπάρξουν πολλά σχόλια με αυτό. Επιμένουμε στα δύο σημεία που αναφέρονται, γιατί το χρονικό εύρος της κυβέρνησης δεν αναφέρεται. Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με αυτή. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε τα ονόματα πλέον και είναι του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα έτσι. Χρονικό σημείο μετάβασης του πολιτικού μας συστήματος από ένα πεδίο σε ένα άλλο πεδίο. Τώρα, αν θα αποδειχθεί επιτυχές ή όχι, αυτό είναι μια ιστορία θα κριθεί εννοείται, αλλά ίσως αρχίζουμε από τώρα σιγά σιγά. Βάσμετος κάτω από αυτές τις συνθήκες το πολιτικό μας προσωπικό να μπορεί να μάθει να συνδιαλέγεται. Δεν ξέρω τι θα βγάλει, τι θα αποφανθεί, δεν το μπορώ να το γνωρίζω ο ελληνικός λαός, αλλά ας το μάθουν γιατί η μετάβαση είναι προφανής. Τώρα, τι θα μείνει, ποιος θα ενσταματωθεί, ποιος θα αλλάξει αντιλήψεις, ποιος θα υιοθετήσει τα νέα πράγματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που και αυτό θα το δούμε, να είμαστε καλά. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο. Πλέον έχουμε και τα επίσημα γεγονότα, κύριε Διαμαντόπουλο. Οπότε δεν θα σας καλέσουμε να τοποθετηθείτε επί σεναρίων αυτή την ώρα. Ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος έχει πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ποιο είναι το πολιτικό στοίχημα, νομίζετε, για αυτή τη νέα κυβέρνηση? Εν πρώτης βλέπουμε τη συμπύκνωση του πολιτικού χρόνου. Από Πετσάλνικος χθες μέχρι Παπαδήμου σήμερα. Αλλά μην μετρήσουμε ονόματα, κύριε Διαμαντόπουλο. Διανύθηκε μία άβυσος σε λίγες ώρες και διανύθηκε από την πίεση της κοινωνίας, του νέου προσώπου που έχουν δείξει τα ΜΜΕ και το δικό σας, πρέπει να πω. Και
μιας αντίδρασης τμήματος του πολιτικού κόσμου, των απλών βουλευτών, οι οποίοι είτε έσωσαν την τιμή του πολιτικού κόσμου, είτε έδειξαν περισσότερο ένστικτο αυτοσυντήρηση από τις ηγεσίες τους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον χρόνο που σωστά επισημαίνεται ότι δεν αναφέρεται, είναι πράξη σοφροσύνης ότι δεν αναφέρεται, όχι μόνο διότι θα ήταν παράλογο να εγκυβωτιστεί χρονικά η νέα κυβέρνηση, αλλά γιατί εξαρτάται από ένα παράγοντα που δεν τον ελέγχουν. Και ο παράγοντας αυτός είναι οι δημοσκόποι. Αν οι δημοσκοπήσεις περί τις αρχές της άνοιξης στο τέλος του χειμώνα δείξουν μια τεράστια προσχώρηση της ελληνικής κοινωνίας στο νέο εγχείρημα, τότε η δυναμική της νομίζω μπορεί να επεκταθεί και χρονικά. Τότε μπορεί να αλλάζει και η δυναμική του πολιτικού συστήματος και των δεδομένων που τα γνωρίζουμε. Είναι εξαιρετικά πιθανό. Ήδη οι προενδείξεις υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία στον χώρο της οικονομίας, ο οποίος είναι αλληλένδετος με τον χώρο της πολιτικής. Επομένως, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι και η ανταπόκριση της κοινωνίας, έτσι όπως το είπατε. Θα μου επιτρέψετε να πάμε και πάλι. Για την κοινωνία. Θα ήθελα να σχολιάσω. Υπάρχουν δύο επίπεδα κοινωνίας. Το ένα, η μαζική κοινωνία που θα δείξει την αντίδρασή της μεθαύριο στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου. Το πόσο συγκρατημένη θα υπάρξει θα είναι ένα σαφές μήνυμα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κατ' επίφαση εκφραστές της κοινωνίας, κυρίως τα κρατικοδίαιτα συνδικάτα, τα οποία επιμένουν να λειτουργούν ως βδέλες που σιτίζονται ή παρασιτίζονται στην πραγματικότητα εις βάρος της κοινωνίας, και εδώ θα φανεί αν θα διαραγεί η σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και τους συνδικαλιστές αυτούς. Μάλιστα. Να πάμε στον Χρήστο τον Κούτρα να δούμε τι νεότερο έχουμε από ρεπορτάζ. Χρήστο, εμείς βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να αποχωρεί από το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι πληροφορία ότι ο κύριος Παδήμος ίσως να έρθει εδώ να κάνει δήλωση. Α, μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, θα είναι η πρώτη δήλωσή του που θα έχουμε μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ακούσαμε και επισήμως. Εμείς βλέπουμε πάντως τον κύριο Σαμαρά να αποχωρεί προφανώς χωρίς δηλώσεις. Φεύγει με το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω εάν θα περιμένουμε και κάτι άλλο, Χρήστο, και τι λένε οι πληροφορίες σου από τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος βέβαια χθες έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες πολίτες. Δεν περιμένουμε άλλη τοποθέτησή του ή μπορεί αυτό να αλλάξει? Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι ο κ. Παπανδρέου τώρα θα κατευθυνθεί στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τους στενούς του συνεργάτες. Και ίσως τώρα αρχίσουν τα τηλέφωνα προς τους υπουργούς, γιατί έως ώρας δεν έχουν ενημερωθεί οι υπουργοί για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, για το ποιοι θα είναι στο νέο κυβερνητικό. Δεν έχουν γίνει δηλαδή καθόλου διαβουλεύσεις, Χρήστο. Αυτό τώρα, ενδεχομένως το γεγονός ότι αύριο είναι η ορκομοσία της κυβέρνησης, βέβαια αφήνει ένα χρονικό περιθώριο, αλλά έστω διερευνητικά δεν έχουν γίνει επαφές. Ο κ. Παπανδρέου έκανε κάποια τηλέφωνα χθες το βράδυ, μετά την κρίση που είχε γίνει με τον κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο, ώστε να συζητήσει και να κατευνάσει και τις αντιδράσεις των υπουργών του που ήταν αρκετές. Ωστόσο, για το αν θα είναι και ποιοι θα είναι στο νέο κυβερνητικό σχήμα, δεν έχουν ενημερωθεί. Και έτσι κι αλλιώς ο κ. Παπανδρέου θα αποφασίσει προφανώς μόνος του για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Θα αρχίσουν τα τηλέφωνα, να δούμε αν θα υπάρχουν καραμπόλες, ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω. Επομένως, περιμένουμε από εδώ και πέρα και ίσως και μέχρι το βράδυ να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και ανακοινώσεις σήμερα ή αν θα τα μάθουμε όλα αύριο. Αυτά απομένει να τα δούμε. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.